Χριστό μας Παρθός και του αιώνια του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της αιτής μνήμασι ζωή χαρισάς. Έχουμε πει πολλές φορές, Δημήτρη, ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη λογική μας. Μπορεί να διαμαρτύρεις. Με γεια σου, με χαρά σου. Το λέω έτσι τώρα, έτσι. Να έχουμε μια αρχή. Γιατί βρίσκεται όλων των ανθρώπων η λογική μέσα στην πλάνη. Γυστράει συνεχώς. Είπα, το ξαναπώ μια φορά, παντός ανθρώπου η λογική βρίσκεται από τότε που έπεσε ο Αδάμ στην αμαρτία, μέσα στην πλάνη. Πάει σαν το καβούρι. Δεν πάει σαν το καβούρι, στραβά πάει. Γιατί της λείπει ο χειραγωγός. Ο χειραγωγός. Αυτός που θα της πει εδώ είναι ο ίσιος δρόμος. Θέλετε να μου κάνετε καμιά ερώτηση πριν συνεχίσουμε? Καλό είναι να γίνονται και ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Αν έχετε κάτι να πείτε, πάντως μόνη της η λογική δεν αναγνωρίζει λάθη. Είναι αφεντικό, είναι και Θεός ακόμη. Είναι και, και Θεός. Είχε μια συζήτηση ο μακαριστός Εμφάνης Οδωρόπουλος, έναν αριστερό. Και εγώ λέει, δεν υπάρχει Θεός. Κάποια αρχή έχει και εσύ, του λέει, δεν μπορεί να βαδίζεις χωρίς να υπάρχει αρχή. Τη λογική του λέει. Άρα αυτός είναι ο Θεός για σένα, του λέει. Άρα υπάρχει Θεός για σένα. Χωρίς αρχή δεν γίνεται, του λέει. Μόνη της, το λέω για τρίτη φορά, η λογική βρίσκεται στην πλάνη. Έχει δώσει τα μάτια ο Θεός. Να το πω απλά, τούτα τα μάτια. Αλλά άμα είσαι μέσα στο σκοτάδι το πυκτό, χωρίς να υπάρχει φως, τι θα δουν τα μάτια? Θα πέσεις. Μέσα στο λάκκο θα πέσεις. Και η κουκουβάγια μάτια έχει. Αλλά ο ήλιος της το κάνει να είναι στο σκοτάδι. Χωρίς το φως, τα μάτια έχουν αδυναμία να δούνε. Απαραίτητη προϋπόθεση. Εσύ αντίρρηση. Αντίρρηση έχεις. Ναι. Εντάξει. Σύμφωνο. Το τονίζω χωρίς το φως. Το αληθινό φως. Λοιπόν. Και εγώ είμαι. Πρόσθεσες σωστά το αληθινό. Το αληθινό φως. Τώρα έρχομαι μέσα στην Αγία Γραφή. Πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Γράφει στο κάτω Ματθαίον το 16 κεφάλαιο είναι. Έφυγε λέει από τη Γαλιλαία και
πήγε λέει, όχι, έφυγε λέει από τη Σιδώνα ο Κύριος και πήγε στη Γαλιλαία. Και εκεί του φέρανε από όλες τις πόλεις, λέγει, τυφλούς, παράλυτους, ασθενείς με βαριές αρρώστιες, κοφούς. Αραβιάζει το Ευαγγέλιο και σε όλους έδωσε τα μάτια, έδωσε τα πόδια, έδωσε τα αυτιά, ακούγανε, περπατάγανε, μάτια και βλέπανε. Και γράφει το Ιερό Ευαγγέλιο. Αυτά τα ζούσαν και οι μαθητές που ήταν εκεί, του Κυρίου. Τα προσπερνάμε, τα ακούμε και λέμε, κοίταξε. Και στο παρακάτω κεφάλαιο από τα θαύματα που λέει πόλεις ολόκληρες του πηγαίνανε, όχι ένα-δύο, μιλάμε για πλήθος από ασθενείς και τους έκανε καλά. Και θαύμαζαν όλοι. Και γράφει παρακάτω το Ευαγγέλιο. Παρακάτω από τα θαύματα λέει, α, λέει και τούτο. Αφού ήταν κουρασμένοι την, οι τρεις ημέρες, λέει, δεν θέλουν να φύγουνε, γιατί άμα φύγουνε και πεινάνε, θα πέσουνε στο δρόμο. Ή να μην εκκληθώσει εν διωδώ, λέει, για να μην από την πείνα πέσουνε κάτω. Είπε ο Κύριος, έχετε τίποτα να φάνε? Δεν έχουμε, Κύριε, λέει, έχουμε αυτούς τους άρτους και αυτά τα ψαράκια. Κοιτάξτε, δεν έχουμε να φάνε. Πόσους άραγε, δεν θα ήταν ένα σχεδίο, εκατοντάδες, δεν θα έκανε καλά ο Κύριος από τη λογική. Δεν του κίνησε γρή η ιδέα ότι τόσα ράγματα τα έκανε. Έλα Κύριε, κάνε και αυτό. Όχι Κύριε, δεν έχουμε να φάνε. Φέρτε τα εδώ. Θέλω να προσέξουμε ότι η λογική δεν στέκει στο θαύμα από μονάχη της. Είναι έτοιμη το θαύμα να το διαβάλει η λογική, να τη σκοφαντήσει. Γι' αυτό και οι Ιουδαίοι είπανε, εν το άρχοντι το δαιμονίου. Έχει βάλει τα δαιμόνια. Το λέω εκείνο, θα προχωρήσω και παρακάτω, γιατί κάνουμε συζήτηση με κάποιον, τον Άλφα Β' Γάμα, ποιος είναι αυτός. Και προσπαθούμε να τον πείσουμε. Εμείς που δεν είμαστε ούτε ο Άγιος, ούτε ο Ενάργος, ούτε ο Κύριος ο ίδιος, ο οποίος δεν τους έπεισε. Το καταλαβαίνω και το πράγμα. Δεν τους έπεισε. Κάνει το θαύμα, πολλαπλασιάζει τους άρτους. Τώρα είναι εκεί 5.000 λέει χωρίς τα γυναικόπαιδα, ψωμιά και ψάρια. Τι ακόμα παραπάνω, τι ακόμα παραπάνω. Συνεχίζει το Ευαγγέλιο και εκθέτει. Εμείς τι να με λέγεται είναι. Πέστε μου εσείς, για ποιον με νομίζετε ότι είμαι εγώ. Τι να με λέγεται είναι. Το προσέχετε. Ακόμα δεν είχαν πιστεί οι Απόστολοι. Αν δεν διαβάσετε 15, 16, 17, 18 που τα διάβαζα σήμερα, καθόμουν και τα κοίταγα. Λέω Χριστέ. Είδανε χιλιάδες να γίνονται καλά και να ανακρίνουν τα αναστάτη και νεκροί. Δεν καταλαβαίνω. Για τους μαθητάς μιλάω τώρα, με τη λογική την απλή. Τους μαθητάς. Κάνει τους άρθρους, τους πολλαπλασιάζει και τα ψάρια. Και περισσεύουν. Και περισσεύουν αυτά. Και τους ρωτάει. Για ποιον με νομίζετε ότι είμαι. Ο Ηλίας, ένας των προφητών, ο Μεσσίας. Του είπε ο Πέτρος. Ο Υιός του Θεού, το ζώντας του είπε. Εκεί του το είπε. Αλλά του λέει, δεν το γέννησε η λογική σου, σου έγινε αποκάλυψη από τον πατέρα μου. Το προσέχετε. Το φέρνω με την αρχή που έκανα.
από μονάχη τη συλλογική. Δεν φτάνει ποτέ σε αυτή την αλήθεια. Του λέει, αυτό που είπες Πέτρο, Πέτρε, είναι βράχος. Εκεί θα στηριχθεί η Εκκλησία. Αυτό έγινε και εδώ. Δεν πίστηκαν, η λογική δεν πίστηκε των μαθητών. Προχωράει παραπέρα κύριος, αφού έγινε αυτό, λέει, εισι τίνες των όδε αισθηκότων, παρακάτω. Μερικοί λέει από τους μαθητάς από εδώ μέσα, μερικοί, και εννοούσε τους τρεις, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Εισι τίνες των όδε αισθηκότων, ήτινες ου μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσε τη βασιλεία του Θεού, ελιθία είναι δυνάμει. Λέει, από τη συντροφιά μας εδώ, τους 12, είναι μερικοί, τρεις δηλαδή τον αριθμό, τους ανέφερα, που θα δούνε τη βασιλεία του Θεού, τη βασιλεία του Θεού, δυναμικά να κατεβαίνει κάτω, δυναμικά. Δεν καταλαβαίνω, μαθητέ. Προσέξτε τι, γιατί αυτό το είπε, γιατί τόσα δάματα που έκανε και χρόνια ολόκληρα που τα βλέπανε, δεν είχε περάσει από εδώ ότι είναι ο Υιός του Θεού πραγματικά. Πόση ελευθερία έχει αφήσει τη λογική του ανθρώπου μονάχη της. Οπότε λέει, την ημέρα της μεταμορφώσεως βλέπουν τη θεότητά του, θεότητα είδανε, είδανε τον Κύριο της δόξης, αλλά όχι στο μεγαλείο του, όχι στο μεγαλείο του, όχι, πόσο χώραγε σαν με το κεφάλι της καρφίτσας εδώ πέρα το πνεύμα τους. Αυτό το κεφάλι της καρφίτσας ήταν αρκετό να νιώσουν ότι είδαν όλο το μεγαλείο. Φαντάσου να δεις όλο το μεγαλείο. Φαντάζομαι να δεις όλο το μεγάλο, όλη τη βασιλιά του Θεού. Καθώς ευήνανο. Ναι. Και εκεί λοιπόν, στη μεταμόρφωση, είδα το μεγαλείο. Κοιτάξτε να δείτε εδώ αυτό που τύπησε ο Υιός του Θεού. Κύριε, να κάνουμε και τρεις σκηνές να μείνουμε εδώ πέρα. Πάλι ληστικά. Εδώ βλέπουν μεγαλείο θεότητας. Το έχω διαβάσει, το διαβάζω σήμερα και από έναν Αγίο Πατέρα της Εκκλησίας και λέει, κοίταξε φρόνημα ένα παιδί μου, φρόνημα υλικό, πέρα για πέρα. Οι άλλοι 9 τι θα γίνουνε, για το τομάρι σου μόνο νοιάζεσαι, για τον Κύριο και τους τρεις. Ο Κύριος δεν έχει ανάγκη, αλλά σκηνή θα στήσε ρε Πέτρο. Εδώ ο Κύριος σου είπε κάποια στιγμή, του είπε, Πέτρε, δώσε τα κλείς της βασιλείας των ουρανών. Θα σου δώσω τα κλειδιά του παραδείσου. Και εκείνος του λέει, ξεχνάει ότι του είπε ο Κύριος, του παραδείσου, και του λέει, εδώ. Στη γη κάτω θέλω, όχι απάνω. Πόσο κολλημένη είναι η λογική μας, μωρέ παιδιά, είναι κολλημένη. Δεν καταλαβαίνουμε. Πάλι με τον Κύριο χρόνια μαζί βρίσκονται, ζυμώνονται με τον Κύριο, βλέπουν τον Κύριο σαν τη θεότητά του κιόλας, ξέχωρα τα δάματα που έκανε και πάλι, εδώ Κύριε να μείνουμε. Ναι, αλλά λέει, μη δώσω λέγει. Δεν άκουσα. Μη δώσω λέγει, λέει. Μην καταλαβαίνει τι λέει. Αυτό δεν λέω κι εγώ τόση ώρα. Η λογική χωρίς τον Κύριο. Η λογική χωρίς το φως των αληθινών, είπες προηγουμένως. Έτσι δεν είπες προηγουμένως. Ναι, το μη δώσω λέγει ισχύει τότε μόνο. Δηλαδή, ζητάμε εμείς οι άνθρωποι βάσει με τη λογική μας να καταλάβουμε τα ανερμήνευτα. Γι' αυτό είπε ο Άγιος Πορφύριος στον επιστήμονα που του ήθελε μερική. Εσύ του λέει, δεν μπορεί να δεις τη μύτη σου, το Θεό θες να δεις, του λέει. Αυτή είναι η λογική μας. Αυτή είναι η λογική μας. Είχα ζήτηση σήμερα με κάποιον και του λέω, χρειάζεται η λογική. Την έδωσε ο Θεός επειδή μας χρειάζεται. Η λογική να γνωρίσει λογικά
και στη συνέχεια να σκύπτει το κεφάλι της αλήθειας που θα του φανερώσει ο Θεός. Αν δεν σκύψει λογικά το κεφάλι και να πει «Δεν μπορώ μονάχη μου, θέλω τη βοήθειά σου». Το έχω πει και το ξαναπώ. Ο κολοσσός των Αποστόλων, ο Απόστολος Παύλος, με τη λογική προσπαθούσε να εξηγήσει αυτό που το είχαν μάθει η Ραβίνη. Όλα. Και με τη λογική έλεγε είμαι βάση της ραβινικής διδασκαλίας, της εβραϊκής δηλαδή, έλεγε μου ζητάει ο Θεός να διαδώσω αυτό που διδάσκει η Ραβίνη. Οτιδήποτε άλλο είναι μακριά από τον Θεό. Και αυτό και θέρισε. Σκότωνε. Στο απόσπασμα. Έλεγα λοιπόν σε αυτό το κάποιο συζήτηση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι παντού χρειάζεται η καλή προαίρεση, και ο χειραγωγός. Με άκουγε όμορφα. Μου λέει έχεις δίκιο. Έτσι είναι, χωρίς να στηριχθεί σε κάποιον, π.χ. θα φέρω το παράδειγμα, έχουμε εδώ το Μάστορα, είχε παιδιά για να μάθουν. Έτσι θα κάνεις, του λέγε. Δεν έκανε πακοή, δεν μάθαινε, τελείωσε. Σε όλα τα παιδεία της γνώσεως, σε όλα, χωρίς να υπάρχει ο δάσκαλος, και η καλή προαίρεση απ' την άλλη, καμία μάθηση δεν γίνεται. Και μου είπε πολύ σωστός συζητητής, πρέπει λέει να πας σε εκείνο που έχει βιώματα, μου λέει, και όχι απλώς γνώσεις διδασκαλίες. Μπράβο, του λέω, έτσι. Θα πας σε αυτόν που έχει βιώματα. Γιατί η διδασκαλία δεν πείθει τον άλλον. Έτσι δεν γίνεται. Και φέρνω λοιπόν το αντικείμενο μπροστά και λέω, κοιτάξτε τι κάνανε οι μαθητές, βλέπανε κάθε μέρα για 3 χρόνια να γίνεται του κόσμου το μαχαιριό από θαύματα. Κι όμως δεν είχαν πιστεί. Ήρθε ο χειραγωγός, κατέβηκε το Πνευματοάγιο του Πεντηκοστή, το φως των αληθινών, άνοιξε εδώ τα λογικά, ναι Κύριε, είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και ο Θεός μου. Λοιπόν, χειραγωγός, χωρίς τον δασκάλο δεν είμαστε δάσκαλοι, ρε παιδιά. Υπάρχουν από μας αυτοί που εβίωσαν τις γραφές, τους πατέρες, τους έζησαν. Κοντά σε αυτούς θα πάρουμε αυτά που μας χρειάζονται. Όχι μόνο στο βιβλίο της γραφής. Και ακόμη καλύτερα, αν αυτό που βλέπουμε σε αυτούς που τα ζουνε, αυτό που βλέπουμε, δεν περάσει στο είναι μας, να περπατήσουμε και μέσα πάνω, αέρα θα βαράμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, φοβούμε μη αέρα δέρω. Μήπως χτυπάω αέρα. Εις κενών έδραμων, λέει. Μήπως όλη αυτή τη διαδρομή που έκανα χρόνια για τον Χριστό, την έκανα στα κούφια. Σκεφτείτε το καλά, ο Απόστολος Παύλος. Το θέμα μας είναι η πλάνη της λογικής. Το θέμα μας, ακούσε εσύ εδώ, είναι η πλάνη της λογικής. Χωρίς χειραγωγό. Η πλάνη της λογικής χωρίς χειραγωγό. Ο Παύλος λοιπόν, στέκω στο θέμα, βλέπει τη λάμψη στον ουρανό την στιγμή που τον κάλεσε ο Κύριος. Ακούει τη φωνή στον ουρανό. Είναι μια αποκάλυψη τη στιγμή εκείνη. Αλλά αν στεκότανε μόνο εκεί,
Τίποτα δεν γινότανε. Του βάζει χειραγωγό, δεν του βάλε χειραγωγό. Πες το ρε. Αλανία. Αλανία. Χειραγωγός. Πήγαινε να σε μάθει, του λέει. Μπορούσε να τα μάθει ο κύριος. Όχι. Θέλει ο όμοιος που τον πιάνει με το χέρι, που τον ακούει με τα αυτιά, αυτόν που τα βιώνει, αυτός να το μεταδώσει. Και κύριος και είναι άνθρωπος για να το καταλάβουμε. Αλλιώς θα μας στάδινε από ψηλά με τα γεμνά μας κατευθείαν χωρίς να σταυρωθεί. Όχι. Θα το φωνάξω κι άλλη μια φορά. Η λογική του ανθρώπου είναι παραπέουσα. Δηλαδή γλιστρίδα περπατάει η λογική του ανθρώπου χωρίς το φως του Αγίου Πνεύματος και χωρίς υπακοή σε αυτόν που τα κατέχει. Πώς δε πιστεύσωση, εάν μη κηρύξωση, φωνάζει λέει. Πώς λέει θα πιστεύσουν οι άνθρωποι αν δεν υπάρχει ο κήρυκας. Το αντιλαμβανόμαστε ο κάποιος που τα βιώνει, είτε Παύλος είναι, είτε Πέτρος είναι, είτε Άγιος Εκκλησίας είναι, είτε πατέρας που ζει σήμερα, βιώνει. Εκεί θα σταθούμε. Είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, είναι πατέρας Εκκλησίας, υπάρχουν Άγιοι. Θέλω να τονίσω κάτι. Επειδή όταν συζητώ συνήθως, όταν πηγαίνω, βγαίνω έξω, το επιχείρημα που έχουν σχεδόν οι περισσότεροι είναι τι να πάω να κάνω στην εκκλησία αφού οι παπάδες είναι έτσι και έτσι. Τι θέλετε να πατήσουμε εκεί πέρα, έχετε υπόψη να πατάμε εκεί πέρα. Πρώτον, ότι ως άνθρωποι όλοι πέφτουμε και συμφωνόμαστε. Θα το πω απλά. Κάνουμε λάθη, κάνουμε αμαρτήματα, είτε βαριά είτε ελεύθερα, πέφτουμε. Δεν εξαιρείται ο παπάς. Εκεί που θα πέσω εγώ, μπορεί να πέσει και αυτός. Νούμερο ένα. Αλλά στο χώρο αυτό μέσα που ονομάζεται εκκλησία, το χώρο αυτό μαζί με τους πιστούς και τους ιερείς το ίδρυσαν οι ιερείς. Αν το έχουν ιδρύσει ιερείς, συμφωνώ μαζί σου. Αν όμως δεν είναι δικό τους καθίδρυμα αλλά είναι ουράνιο, τότε μπερδεύεις τα πράγματα. Άλλο άνθρωπος, άλλο ο Χριστός που βασιλεύει στην Εκκλησία. Και αυτός ζητάει από τον Χριστό που ζητάς και εσύ. Και αυτός παίρνει πνεύμα Άγιο όπως παίρνει και εσύ. Και αυτός προσπαθεί να αγιάσει όπως και εσύ. Κατάλαβε το. Ότι όλοι μας τραβάμε το δρόμο του αγώνα. Από τον επικεφαλής επί της γης αρχιερέα που έχουμε μέχρι τον τελευταίο χριστιανό. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Αφού λοιπόν έχουμε κοινό δρόμο όλοι, χρέος έχουμε να κοιτάμε πώς θα ανεβούμε στον δρόμο. Όχι πώς θα δούμε για να πέσουμε. Έτσι κανείς δεν ανέβει ποτέ εκεί που πρέπει. Λοιπόν θα πω και τούτο πράγμα. Στη μεταμόρφωση ο Κύριος. Γιατί δεν πήρε όλους μαθητάς, το ξέρετε. Πήρε μόνο τρεις. Τα βιβλία λένε τους προκρήτους. Αλλά υπάρχει και ο λόγος. Υπήρχε και ένας που λεγόταν Ιούδας. Άξιζε να δει τη μεταμόρφωση. Έπρεπε λοιπόν, για να μην φανεί τόσο δυναμικά ότι ξέρεις εσένα σε πετάω στην πάντα και παίρνω τους 11,
για να δούνε τη λάμψη της θεότητας, άφησε ένα μέρος και πήρε τους τρεις και άμοι, σκανδαλιστεί αυτός, για τον οποίο έκανε προσπάθεια μέχρι το Σταυρό ο Κύριος για να τον σώσει τον Ιούδα. Μέχρι το Σταυρό έκανε προσπάθεια για να σώσει τον Ιούδα. Είδε γίνει έτσι. Τον κοινώνησε ή δεν τον κοινώνησε. Θαύματα έκανε, όπως έλεγε Απόστολοι. Βλέπετε τι κάνει η λογική. Η λογική όταν κολλάει κάπου δεν ξεκολλάει παρά μόνο με γερανό ουράνιο. Και την πρόθεση δική μας. Και την πρόθεση δική μας. Όλα τα είδε ο Ιούδας. Σε όλα μέσα έζησε ο Ιούδας. Σε αυτό το φάσμα της, της δυναμικής του Αγίου Πνεύματος με θαύματα πολλά, τα έζησε ο Ιούδας. Αλλά ο δε παράνομος Ιούδας, τι λέει, ουκιβουλήθη λέει. Το ιβουλήθη σημαίνει δε θέλησε. Δική του ήταν, δικό του είναι δηλαδή το, η τιμωρία την εισέπραξε επειδή δεν ιβουλήθη ο ίδιος. Έκανε το πάνω Κύριος και γι' αυτό κατέβηκε για να το σώσει. Αλλά η λογική του λέει λεπτά. Στραβά η λογική. Η λογική μονάχη της τραβάει την κατρακύλα. Θέλει, το φανάζω με κεφαλαίο γράμμα, με κεφαλαία γράμματα όλη η λέξη, χειραγωγό. Χειραγωγό. Πάλι θυμάται ο Απόστολος Παύλο. Λέει, τον ετύφλωσε λέει η λάμψη και τι λέει παραπέρα, και ζήτη χειραγωγό λέει. Ο Απόστολος Παύλος, για να τον πάει στη Δαμασκό, για να πει τον Ανανία, από το χεράκι τον πιάσανε. Έτσι γίνεται στο πνευματικό το χώρο. Χωρίς το χειραγωγό, στο όρος που πάμε, ακούμε υπακοή. Πού? Στο χειραγωγό, στο γέροντα. Δεν τα έχουμε όλα λυμένα, δεν τα έχουμε όλα διαβασμένα και το πιο σπουδαίο, δεν τα βιώνουμε. Όλοι μας, εγώ πρώτος, που σας κάνω και το δάσκαλο. Και ανήκω στην κατηγορία, στο γνούς και μη ποιή σας δαρίσετε πολλά. Ο χειραγωγός. Να λοιπόν, τελειώνοντας έχω να πω, χειραγωγός είναι η Αγία Γραφή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ασφάλεια, με συγχωρείς, ο Ιερός Χρυσόστομος, ασφάλεια προς το μη αμαρτάνει ή το γραφόν ανάγνωσης. Ασφάλεια προς το μη αμαρτάνει ή το γραφόν ανάγνωσης. Απαραίτητα. Ασφάλεια προς το μη αμαρτάνει, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Έτσι, και ο Κύριος το φωνάζει. Ερευνάτε τας γραφάς. Χωρίς μελέτη γραφής που χύνεται μέσα, σε αυτά, μέσα εκεί το φως του αληθινού μου αδελφός, δεν είσαι χριστιανός. Δεν είμαστε χριστιανοί δηλαδή. Το πάρουμε χωρίς τις γραφές. Χωρίς τα ζωντανά παραδείγματα από το συναξάρι της Εκκλησίας Βίους Αγίων, δεν θα καταλάβεις ποτέ να εφαρμόσεις αυτά που διαβάζεις τις γραφές. Είναι αναγκαίο. Χωρίς τον εκκλησιασμό δεν ισχύει ο χειρισμός. Πάω σε ένα εξοκλήσι και ανάβω ένα κεράκι, κάνω το σταυρό μου και λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου και είμαι ο καλύτερος χριστιανός που υπάρχει. Πουθενά δεν γράφεται, πουθενά δεν αναφέρεται αυτό. Αντίθετα, ο Κύριος λέει, έδωσε το παράδειγμα, πήγαινε από παιδί στο ναό του Σολομώντα για να προσευχηθεί μαζί με τους γονείς του. Από μικρό παιδί. Πώς θα γίνει. Αναγκαίος ο ναός. Αναγκαίος ο ναός. Γιατί εκεί έχει ο Κύριος εκείνους που θα μας δώσουν, που είναι ταμιούχοι του Αγίου Πνεύματος. Θα μας δώσουν το φως του αληθινού. Δεν γίνεται αλλιώς. Μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν,
Πόση ώρα έχουμε, αγαπητέ? 35 λεπτά. 35. Να ρωτήσω. Να ρωτήσεις, θέλω να ρωτήσεις. Ναι. Όταν κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη. Στον Άδη. Υπάρχει περίπτωση να μετανόησε ο Ιούδας? Όχι. Μα δεν είχε πάει ο Ιούδας ακόμα. Αλλά κρεμάστηκε, κρεμάστηκε. Κρεμάστηκε, δεν είχε πεθάνει. Ναι, πέθανε ακόμα. Όχι. Μετά την Ανάσταση πέθανε. Κύριε. Κάτσε να σου πω κάτι. Να πω κι εγώ, να εκδηλώσω κι εγώ την άδειά μου. Για ξεκαθάριστο καλά, γιατί δεν το έχω υπόψη μου. Ναι. Όμορφα, όμορφα, το καταλάβω. Ναι. Δεν το έχω ακούσει εγώ. Δεν το διάβασες εσύ. Δεν ξέρω αν το έχω διαβάσει, πάντως έχω ακούσει ή το έχω διαβάσει, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ό,τι ωραίο είναι, δεν γνωρίζω. Ναι. Ο Ιούδας κρεμάστηκε. Ναι. Ήτανε σικιά το ναι. δέντρο. Ναι. Αλλά λέει, το εγγύησε το κλαρί. Ναι. Και ακουμπήσαν τα πόδια του κάτω. Ναι. Γιατί λέει το σκέφτηκε και αυτό ότι πόσο με παραδόθηκε ο Χριστός να πάω να πνιγώ. Ναι, μου λες το σαν κάτι. Η Γραφή τι μας αναφέρει πάνω σε αυτό? Να περθώ να πήξω το. Όχι. Πάνω σε αυτό που λέει, λέει κρεμάστηκε, έσπασε το στομάχι του και ελάκησε μέσος. Μετά, ναι, ναι. Που σημαίνει ότι έσπασε και πέθανε. Βρίστηκε, ναι, ας πούμε, όχι έσπασε. Και έσπασε, ναι. Ναι. Επομένως πέθανε. Λένε ότι μετά την Ανάσταση όμως. Αν υπάρχει πηγή που δεν διαβάσει, ναι, να μας τη φέρει να δούμε. Ναι. Εγώ έχω διαβάσει άλλο. Και λέει, αφού κρεμάστηκε, ίσα ίσα που ακουμπούσαν τα πόδια του. Δεν μπορούσε ούτε να ξεκρεμαστεί, ναι, ούτε να ζήσει, ούτε να πεθάνει. Αλλά μετά την Ανάσταση σηκώθηκε η σιγιά και τον έπηξε. Έτσι εγώ και εγώ ότι πήγε με πονηριά να πηγεί να πάει στον Άδη να δει τον Χριστό να του ζητήσει συγγνώμη. Αυτό με αυτό και πρώτη και πήγε την πονηριά. Γιατί ήξερε ότι είναι Θεός να πάει στον Άδη. Δεν το. Και μετά λέει, δεν το αρνούμε. Έτσι εγώ ακούω τώρα, δεν ξέρω αν το διαβάσει κάπου. Γιατί μου λέει ο Άγιος Ηλιανός, ο Γεωρίτης, μου λέει το διαβάσει. Αν ακούς κάτι, ναι, οπωσδήποτε, ναι, μην το απορρίπτεις αν δεν το αποδέχεσαι, μην το απορρίπτεις. Κράτησε εδώ να βρεις την πραγματική αλήθεια. Και να βρεις την μεσαία λύση. Όχι, θα τη βρεις την αλήθεια. Δεν και μου τη βρεις. Ακούμπησαν τα πόδια του και δεν πέθανε. Ναι. Δεν μπορούσε να ξεκρεμαστεί. Μετά από τις μέρες τις πολλές ας πούμε που έμεινε εκεί. Και δεν είχε πεθάνει τριήμερο. Όχι. Έτσι λέει τώρα ότι δεν πέθανε, πάει στον Άδη για να συναντήσει τον Χριστό. Δεν το έχω διαβάσει. Ναι. Όμως το κρατάω. Γιατί θα μου ρίξει. Να μπορείτε να ρωτήσω και κάποιον. Ουδόλας απίθανο. Ουδόλας απίθανο. Για αυτοτιμωρία. Κανένα ιερέα ή κανένα. Δεν θα σου πω τον ίδιο. Τα περί του Ιούδα. Θα έχω ένα βιβλίο που γράφει το πρόβλημα του Ιούδα. Όπως έγινε για τον παράλυτο, ότι έδωσε το ράβισμα στον Χριστό. Αυτό το γράφω, τι γραφές. Για τον παράλυτο. Που γιορτάσαμε τις προάλλες. Που του είπε ο Χριστός Μικέτη αμάρτανε. Λένε ότι αυτός είναι που έδωσε το ράβισμα στον Κύριο όταν μίλησε στον αρχιερέα και του είπε ο Χριστός εάν κακώς ελάλησα ομίλησον περί του κακού, ναι, αλλιώς τι με δέρεις. Αυτός ήταν, λένε, ο παράλληλος, λένε, που έδωσε το ράβισμα στον Χριστό. Και ένας άλλος τυφλός που είχε βρει το φως του και τον έδεσε στο σταυρό επάνω είπε «Ω εσέν εσύ που μου δώσες το φως, εσένα πλάνο λένε να βλέπουν τα μάτια μου και να κλαίνε». Ένας άλλος τυφλός, ευγνώμων. Με πάση περιπτώσει, άλλο θες να δεις κάτι? Κάτι άλλο. Είναι σωστό να τον ομπρίζουμε τον Ιούδα? Είναι σωστό να τον ομπρίζουμε τον Ιούδα? Ναι. Με δεν μ' αρέσει προσωπικά. Ναι, το ακούσα και γραφή το λένε άθλιο και κάτι τέτοια. Το λέει εκκλησίας τώρα. Ναι, δεν μ' αρέσει, πάρει, ναι, δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω. Η εκκλησία το βρίσκει, το λέει ο παράνομος Ιούδας. Και άθλιο το λέει. Δηλαδή γραφές όλες τα ψάξεις. Εγώ τη Ιούδα άθλιότος λέει να το πάρει. Ναι, δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει προσωπικά. Εσένα δεν σου αρέσει. Ναι. Αλλά ποιος ξέρει, η εκκλησία δεν κάνει λάθη. Εμείς κάνουμε λάθη, η λογική μας κάνει λάθη. Αλλά για... Δεν πρέπει να δούμε καθόλου. Τι? Δεν πρέπει να βρίσουμε καθόλου. Κοίταξε να δεις κάτι. Ο Ιούδας είναι ο άνθρωπος που για τα αργύρια πρόδωσε τον πλάστη
του κόσμου. Του, του κόσμου. Το πιάνει το μυαλό σου. Αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, τον πρόδωσε. Και σταυρώθηκε σαν άνθρωπος. Για χώρα το στο μυαλό σου. Αυτό το μυαλό που το καταλάβαινε. Ε? Αυτό καταλάβαινε τι έκανε. Α, καταλάβαινε. Τι έκανε. Δεν είμαι μες στο βίντεο για να σου το πω. Γι' αυτό λέω και εγώ, μήπως δεν περνάω. Δεν είναι ακριβώς πώς το λες. Είναι πώς το λες εσύ. Όταν εσύ βλέπεις το φως και μιλώσεις για σκοτάδι, δεν θα σου πω παραπάνω. Πολύ καλά καταλάβαινε τι έκανε, αφού ήξερε ότι είναι Θεός ο Χριστός. Μπροστά στο συμφέρον τυφλώνει τα μάτια του κόσμου. Τη φυλαργυρία. Ναι, εκεί στιγματίζεται ο Ιούδας σαν φυλάργυρος. Ναι. Ναι. Το Ευαγγέλιο όμως δεν τον βρίζει πουθενά. Ποιον, τον Ιούδα. Μιλάει σαν να μιλάει σε όλους τους Αποστόλους. Δεν το βρίσκει πουθενά. Δεν λέει πουθενά ότι να τον πει παράνομο, ας πούμε. Όχι. Όχι, δεν αφαιρεί. Τα τροπάρια το λένε. Τα τροπάρια. Τώρα... Οι πατέρες μετά που έχουν βγάλει. Όχι, δεν αναφέρει. Ναι, είναι. Τα τροπάρια της Εκκλησίας το λένε και το πράγμα. Όπως και ο Άγιος Ανδρέας. Εσύ γιατί στέκεις εκεί και δεν στέκεις και σε άλλα πράγματα. Σαν τη μύγα που πάει στο. Όχι, δεν ξέρω, έτσι μου χτύπησε λίγο άσχημα. Εσύ μιλάς για κανέναν άνθρωπο, δεν πειράζει για τον Ιούδα. Ας λέει η Εκκλησία, έχει το λόγο η Εκκλησία που το δέχεται και το πράγμα. Αυτά τα λέει η Εκκλησία για να βάζουμε εμείς μυαλό, να είμαστε προσεκτικοί. Ναι. Πάθουμε τα ίδια και χειρότερα που λέω. Αλλά, δηλαδή, να μην ξεφεύγουμε το θέμα, τελειώσαμε με το θέμα ότι η λογική μόνη είναι πλανεμένοι, εντελώς μονάχοι, με δίπλα τους γραφές, τους πατέρες, πνευματικούς, εκκλησία, χειραγωγείται και βαδίζει δρόμο ίσιο. Τελείωσε. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Άλλο τίποτα, βλέπετε τι φτώχεια έχουμε. Είμαστε 3, 6, 7. Ρωτάω τις γυναίκες πόσες είσαστε. Μαζευόμαστε καμία 30 ριά, λέει. Και αλλού 40. Και όχι ένα κύκλο. Οι γυναίκες είναι. 4-5 κύκλοι γίνονται γυναικοί. Α, ναι. Του Ιούδα γιατί του είναι η ταμεία. Ε? Ο Ιούδα πώς έγινε η ταμεία. Πώς έγινε. Ο κύριος τον έδωσε. Ο κύριος για να τον συγκινήσει και να τον τιμήσει. Να τον τιμήσει. Του το έκανε τιμή, λέει. Σου λέει να είναι ταμεία. Τον αναφέρει. Ναι. Καθαρά τον αναφέρει για να του δώσει αξία. Αξία. Και αυτό. Τι κάνω τον άποδο. Έτσι. Αλλά το ήξερε ο Χριστός και το δοκίμασε. Το αντίπαλο μην το ήξερε. Ναι, αλλά για να το λυγίσει ρε παιδί, σου λέει σου δίνω και αυτό το αξίωμα, αλλά. Μέχρι πού. Και την ημέρα που τον πρόδωσε πάλι έκανε βήμα ο Κύριος. Δεν έκανε. Έκανε. Πες το Σταύρο, έκανε βήμα. Την ημέρα που πήγαν να τον πιάσουν. Τι του είπε ο Κύριος. Τον φυλάει ο Ιούδας. Ναι, τον προδίδει με φίλημα. Και αυτό λέει: μου δίνει το φίλι του Ιούδα. Το έχουμε ακούσει. Και του λέει: Ιούδα, όπως τα ακούμε, εφό σημαίνει γι' αυτό. Πάρει, ήρθες. Γι' αυτό έρθες για να προδώσεις. Δεν του είπε προδότη. Πουθενά του λέει ο κύριος προδότη. Ήταν, λέει ο κ. Νικόδημος, λεπτότατη του Κυρίου και αδιάβαστη από το άνθρωπο η ψυχή και η καρδιά του Κυρίου από αισθήματα. Τον προδότη, που τον εμείς προδότη που λες εκεί στο Μακουφένα και εμάς δεν μας αρέσει, τον είπε Ιούδα και αλλού λέει φίλε, το λέει και φίλε, εφό πάρει. Δεν είπε και το όνομα άλλο, ας ο Ευαγγελιστής δεν αναφέρει. Λέει, φίλε, δεν είπε, εχθρέ, προδότη, φίλε, γι' αυτό ήρθες, λέει. Μόνο είπε ότι είσαι χρησιμό παραδόσιμο. Αυτό είπε μόνο. Στο δίπλο. Ναι, στο δίπλο. Και εκεί μέσα. Δεν είπε... Και εκεί το κοινώνησε. Ότι εσύ θα με προδώσει. Το κοινώνησε στο μυστικό. Ναι. Το ξέρεις. Εσύ να το λέω. Ναι. Και πρόκειται, λέει, δεν τον άξονα στη διακοινωνία. Ούτε και εκεί συγκινήθηκε. Βλέπεις ότι όταν ο άνθρωπος... Ο είχε... Μάρτον λέει δεν τον έφαγε όμως. Του γράφει γραφή. Μάρτον, ναι, του λέει γραφή. Πού το λέει. Με λαβό τον Άρτον λέει και τότε μπήκε ο Σατανάς μέσα του και έφυγε. Και πήγε, δεν το λέει αυτό, αλλά... Το έδειξε στους Φαρισαίους. Σημαίνει ότι δεν το έφαγε, σημαίνει. Έτσι λέω, δεν το έφαγε. Μην το
Το ποτήριο το ήπιε, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Το πήρε, μπορεί λέει, να μην το έφαγε, γιατί δεν λέει το έφαγε. Από τον άρθρο. Δεν το έλεγε από τον άρθρο, μην βγάζουμε συμπεράσματα. Με το Ευαγγέλιο που το λέει, δεν ξέρω. Ποιος? Το Ευαγγέλιο, έτσι. Ναι, λαβόν, τον άρθρο. Έφυγε. Έφυγε. Ναι. Σημαίνει ότι δεν το έφαγε. Δεν ξέρω. Αυτό το μάτι ήταν μικρό, δεν φαντάζομαι να ήταν καραβέλα ολόκληρο. Άρα στο γιάσιο που πρέπει μεγάλο. Σίγουρα, ναι. Ήταν, θα ήθελα πολύ να έχουμε ερωτήσει και να, να παίρνουμε όλη μέρα να συμμεριζόμαστε την ώρα. Εκεί που το θάψε τον Ιούδα. Ε? Εκεί που το θάψε τον Ιούδα. Ναι. Θάψε και τους πολλοί που είχε εξυγχωρήσει. Το θάψε τον Ιούδα. Ποιος? Τον Ιούδα το θάψανε. Δεν λέει. Μπορεί να ξέρετε περισσότερα εσείς από τώρα. Δεν το έχω διαβάσει. Δεν ακούω υπόψη μου. Πάντως δεν γράφει ότι το θάψανε. Η γραφή δεν γράφει. Λέει ότι είχε κρεμάστηκε στο χωράφι αυτό, ναι, ναι, αυτό που ήταν αντισταθμής της ξένης που λέει. Ναι, ναι. Αυτό ήταν δικό του χωράφι μου φαίνεται. Ναι. Η διοκτησία. Ναι. Όχι αλλού. Και το αγόρασα μετά οι Φαρισαίοι με τα λεφτά αυτά. Από του Ιούδα. Απ' τη γυναίκα του δεν ξέρω. Λέει κάτι, κάτι λέει, για τα παιδιά του. Λέει να, τα λεφτά που πήραμε από τον Ιούδα να τα βάλουμε σε κορβανά λένε. Όχι, να μην τα βάλουμε. Όχι, να μην τα βάλουμε, να μην τα βάλουμε. Λέει. Γιατί, και η γόρα σαν λέει το. Του Κεραμαίου. Ναι. Του Κεραμαίου, σε αυτή τη ξένη. Του Κεραμαίου, εκεί ο Ιούδας. Εκεί λέει που αυτοκτόνησε. Και σα έχουν πει εσά του. Λένε ότι ήταν δικό του. Αυτό το έχω διαβάσει. Ούτε το σωστό παλιό. Σε αυτό το ίδιο κτήμα. Το μόνο που έχω διαβάσει είναι ότι εκεί είχαν θάψει και τον Αδάν. Εγώ στο σταυρό του Κυρίου. Στο σταυρό του Κυρίου. Σταυρό του Κυρίου. Ήταν το Κυρίου. Ναι, ναι, ναι. Αναφέρεται. Θα το δω εγώ στο. Έχω υπόμνημα που θέλω. Κραγίο τόπο. Αυτό ο αγρό σώζεται μέχρι σήμερα που λέει με του τάφου όλα. Του γράφει και το καλοκαίρι. Ναι. Εγώ το είδα τώρα, τώρα που είχα πάει κάπου. Είχα πάει στον αγρό αυτό. Έχει τι τάφου ακόμα, σκαλιστού μέσα στο βράχο. Δεν είναι χωράφι έτσι σχέτο. Είναι βουνό. Και έχουν σκάψει ολοτάφο. Θα κοιτάξω, έχω υπόμνημα, δηλαδή βιβλίο μεγάλο που γράφει τα σχόλια εκείνα. Ναι. Αλλά δεν το έχω περάσει το βιβλίο. Ναι, ναι, τη γραφή σε μία. Κάπου είναι γραμμένα όλα αυτά. Ναι, ναι. Ναι το, θα κοιτάξω, αλλά εμείς το. Του χρόνου θα ξαναδώσω. Κατάλληλο βιβλίο. Ναι. Δηλαδή το Οκτώβριο μήνα πια το, δεν ξαναδέχομαι. Αφού είναι τις αναλήψεις μεθαύριο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι μου είπε εδώ που παρατηρεί το καιρό. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θανάτων πατήσας και θύσε Χαρισάμενος. Η ώρα καλή. Καλό καλοκαίρι. Επίσης. Βασίλη. Επίσης.